Ένας μαχητικός αεροπόρος F-35 με έδρα το RAF Lakenheath μίλησε για την εμπειρία του να πετάει μαχητικά πέμπτης γενιά σε ασκήσεις πάνω από την Ελλάδα, σύμφωνα με το East Anglian Daily Times. Υπενθυμίζουμε πως μετά την για δύο εβδομάδες παρουσία και συνεκπαίδευση των F-35A αλλά και των F-15A Strike Inc. της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας στην αεροπορική βάση της Σούδα με τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις στο Λιεν Προσεχές Μέλλον είναι πολύ πιθανό να δούμε στην ίδια βάση και τα άλλα πέμπτης γενιάς αόρατα μαχητικά τεχνολογία stealth των αεροπορικών δυνάμεων των ΗΠΑ τα F-22A Raptor Συμφώνω με δημοσίευμα του γνωστού ειδικού βρετανικού ιστότοπου The Aviationist, που ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται σήμερα από ελληνική πλευρά. Ο αεροπόρο πρώτη τάξη Iron Jacobs τη πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρεί με τα τζέτ από την αεροπορική βάση τη Σούδα ω μέρο τη 425 η μοίρα μαχητικών. Ο Jacobs, ο οποίο είναι πρόσφατη προσθήκη τόσο στην πολεμική αεροπορία όσο και στη μοίρα του, έφτασε στο Lakenheath μόλι φέτο. Όταν με στρατολόγησαν, σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ ωραίο να δουλέψω σε μερικά από τα νεότερα μαχητικά αεροσκάφη, είπε. Τα F-35 Lightning II επιχειρούν από την αεροπορική βάση της Ούδας για να συμμετάσχουν στην άσκηση Poseidon's Rage 22, μια ετήσια εκπαιδευτική εκδήλωση που έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των ΙΠΑ και της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Είναι η πρώτη φορά που τα αμερικανικά jet πέταξαν έξω από την αεροπορική βάση, γεγονός που καθιστά επίσης την πρώτη φορά που ο Jacobs και πολλοί από τους συναδέλφους του συντηρητέ αεροσκαφών βρίσκονται στην Ελλάδα. Ο αεροπόρος είπε «Κάθε μέρα γυρίζουμε jet και φροντίζουμε να είναι καλά για να πετάξουν». Όταν τα jet κατεβαίνουν νωρί, έχετε μόνο 45 λεπτά για να κάνετε ανεφοδιασμό, επιθεώρηση και αλλαγή κύριων ελαστικών. Είναι πραγματικά ικανοποιητικό όταν έχει πολλά να κάνει και τα κάνει, όλα να συμβούν. Η RAF Lakenheath επιλέχθηκε το 2015 για να φιλοξενήσει τι πρώτε μοίρε F-35A των ΗΠΑ στην Ευρώπη. Η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία λέει ότι η απόφαση βασίστηκε σε πολύ στενού δεσμού με τη RAF στην υπάρχουσα υποδομή και σε συνδυασμένε ευκαιρίε εκπαίδευση. Το περασμένο μήνα, οι Ηνωμένε Πολιτείε ανακοίνωσαν την άφηξη δύο νέων μυρών ω μέρο του σχεδίου τη Αμερική για ενίσχυση τη ευρωπαϊκή ασφάλεια. Είναι μία από τι νέε μακροπρόθεσμε δεσμεύσει των ΗΠΑ που προέκυψαν από την επιθετικότητα τη Ρωσία κατά τη Ουκρανία. Το Υπουργείο Άμυνα στον ΗΠΑ δήλωσε: Στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυξάνουμε την παρουσία και την ικανότητά μα στα μαχητικά πέμπτη γενιά να υποστηρίξουμε του συμμάχου σε όλη την Ευρώπη, τοποθετώντα δύο μοίρε F-35 στο RAF Lakenheath. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.